Κύριε Υπουργέ, η καταστροφή από τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό στην Κρήτη είναι πραγματικά τεράστια, με εκατοντάδες άστεγους, με ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, το εισόδημά τους, και πρόκειται για ανθρώπους του μόχθου και της δουλειάς, για εργάτες, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, αγροτοκτηνοτρόφους, άνεργους. Και βέβαια οι μετασεισμικές δονήσεις δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Επιτρέψτε μου να σπάσω την ερώτηση, την τοποθέτησή μου στα δύο, σε σχέση με τα ερωτήματα, στην πρωτολογία και στη δευτερολογία, έτσι για συντομία περισσότερο χρόνο, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν. Καταρχήν, σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση και την κάλυψη άμεσων βιωτικών αναγκών. Ξέρετε, έχει περάσει ένας μήνας από το σεισμό και κανείς τους δεν έχει πάρει ούτε σέντς, προσέξτε το, ούτε σέντς από την κυβέρνηση ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών. Ούτε σέντς. Νομίζω είμαι σαφής αυτό που λέω. Καλά, αναρωτηθήκατε πώς ζουν. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τις εκκρεμούσες δόσεις του ένφια, νερό, τηλέφωνο, άλλες υποχρεώσεις, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και σαν ρωτάω τώρα, οι συνταξιούχοι των 400 ευρώ, πώς θα καλύψουν ανάγκες από το σεισμό, πώς θα πληρώσουν τα χρέη τους, πώς θα πάρουν φάρμακα με αυτές τις ψωροσυντάξεις που έχετε αφήσει. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία λόγω απόλυσης από το κλείσιμο ή το πιθανό κλείσιμο της επιχείρησης ως συνέπεια του σεισμού. Ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, ήρθε και ο σεισμός και τους αποτελείωσε. Καμιά μέρημνα δεν έχει ληφθεί ακόμα για το αν θα δοθεί οικονομική ενίσχυση στο ύψος του χαμένου εισοδήματος. Αυτοαπασχολούμενοι, μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, αγροτοκτηνοτρόφοι. Τεράστια καταστροφή. Με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να είναι αμφίβολοι η επάνωδος στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ακόμα και όσα καταστήματα λειτουργούν, βρίσκονται σε τεράστια αβεβαιότητα αφού ο τζίρος έχει πέσει κατακόρυφα και δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τις παραγγελίες, με τους προμηθευτές οι οποίοι πιέζουν. Εκτός από τη διαδικασία αιτήσεων στην περιφέρεια για ζημιά στις επιχειρήσεις τους, αυτό που ζητάνε ως πρώτη ανάσα είναι να τους δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ύψος του απολεσθέντος τζίρου τους. Σαφέστατο το αίτημα. Επίσης υπάρχουν εργαζόμενοι που έμειναν άνεργοι από τη μια στιγμή στην άλλη. Ή δεν βρήκαν δουλειά ενώ είχαν βρει πριν το σεισμό και διεκδικούν ένα αυξημένο επίδομα. Δηλαδή σχεδόν μετά από ένα μήνα και δεν έχετε πει τίποτα για όλα τα παραπάνω. Δεν σας απασχολεί αυτό το ζήτημα? Για να ολοκληρώνω. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες επίγουσες ενέργειες και με χρονοδιαγράμματα θα προχωρήσει η κυβέρνηση για έκτακτη επιχορήγηση, οικονομική ενίσχυση ειδικού σκοπού στο ύψος του χαμένου εισοδήματος, συνυπολογίζοντας και τον αριθμό των μελών των οικογενειών, ώστε να εξασφαλιστεί για όσο διάστημα χρειάζεται εισόδημα στο ύψος των αναγκών για όλους τους πληγέντες. Για αυξημένο επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Για να μην γίνει καμιά απόλυση με πρόσχημα τη φυσική καταστροφή, γιατί έχουμε και αυτό το ζήτημα. Δεύτερον και τελευταίο, να διαγραφούν, όχι απλά να ανασταλούν, να διαγραφούν χρέη σε εφορίες, τράπεζες, υποχρεώσεις στη ΔΕΗ, στο τηλέφωνο, ίδρυυση, να μην γίνει πλειστηριασμός, να καταργηθεί ο έμφυα και το τέλος επιτιδεύματος, να απαλλαγεί από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για 6 μήνες και επιδότησή τους από το κράτος και να μην επιστραφούν τα χρήματα της επιστρεπτέας προκαταβολής για όσους έχουν αιτήσει εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Και ένα τελευταίο που μου το έθεσαν οι άνθρωποι είναι με την κρατική αρρωγή. Έχουν ένα θέμα, να δημιουργηθεί μια υπηρεσία, ένα παράρτημα θα έλεγα, των υπηρεσιών φυσικών καταστροφών στην περιοχή για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Κύριε συνάδελφε, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω στο ότι δεν έχει πάει ούτε ένα σεντ σε οποιονδήποτε πολίτη στην Κρήτη που επλήγει από τους καταστροφικούς σεισμούς. Έχω συγκεκριμένα στοιχεία να σας πω. 1.059 συμπατριώτες μας, μοναδιαία αφημή, έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό τους 8,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν αμφισβητείται. Και αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και ανάλυση αυτών. Για παράδειγμα, 18 Οκτωβρίου, όταν έγινε η δεύτερη πίστωση, 324 ήταν οι δικαιούχοι
ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής, πήρανε 2 εκατομμύρια ευρώ και 331 ήταν οι δικαιούχοι επιχορήγηση σε επιχειρήσεις, 992.000 ευρώ. Άρα, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, σημαντική πόρη, γρήγορα, έγκαιρα, ως πρώτη αρρωγή, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, έχουν πάει και στην Κρήτη, σε λιγότερο από ένα μήνα. Στο ερώτημά σας, θα πρέπει να υπάρχει συστηματική καταβολή, η απάντηση είναι καταφατική. Θα πρέπει να υπάρχει συστηματική καταβολή και ήδη, από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα, 6 Οκτωβρίου, έχουν γίνει 2 καταβολές χρηματικών ποσών. Και ξέρω από την επικοινωνία με συμπατριώτες μας στην Κρήτη, με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, που πράγματι έχουν πάρει πόροι σε αυτούς τους 1.059. Θα επανέλθω σε ένα ερώτημα, το οποίο δεν το θίξατε, αλλά είναι στο γραπτό κείμενό σας, περί μη λήψης οποιασδήποτε προϋπόθεσης ή όρου για τη χορήγηση διαφορών χρημάτων. Άρα, να επαναλάβω τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους εδράζεται αυτό που λέτε έκτακτη οικονομική ενίσχυση αυτών των συμπατριωτών μας. Είναι η παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτίριων. Αυτή συνίστασε σε 80% δωρεάν κρατική αρρωγή και 20% άτοκο δάνειο με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Είναι η παροχή πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής μόνο με μια απλή αίτηση του πολίτη στο αρρωγή.gov.gr ύψους 14.000 ευρώ. Είναι η παροχή αποζημίωσης οικοσκευής και κάλυψη των πρώτων αναγκών των νοικοκυριών που επλήγησαν μέσω της ίδιας πλατφόρμας ύψους 6.000 ευρώ. Είναι η αναστολή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 6 μήνες. Είναι οι δανειακές υποχρεώσεις με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Είναι η διευκόλυνση στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Άρα, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θα έχετε ένα δεύτερο σκέλος που θα είναι συμπληρωματικό, στο πρώτο σκέλος σας που αφορά αυτό που τιτλοφορείτε έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε φυσικά πρόσωπα για να καλύψουν τις πρώτες ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας των δυσμενών συνεπειών από έναν ισχυρό σεισμό στην Κρήτη, η απάντηση της κυβέρνησης είναι σαφής, είναι εμπροστοβαρής, είναι ισχυρή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, με όλο έτσι το σεβασμό απέναντί σας, μάλλον δεν έχετε ενημερωθεί σωστά. Και σας το λέω, διότι τα ερωτήματα που θέσαμε στην πρωτολογία ήταν σαφέστατα. Μιλάμε για έκτακτη οικονομική ενίσχυση ειδικού σκοπού. Αυτά τα οποία αναφέρατε εσείς εντάσσονται στις αποζημιώσεις από την κρατική αρρωγή για τα κτίρια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση και είμαι πολύ σαφής. Πολύ σαφής. Λοιπόν, από εκεί και μετά, οι αποζημιώσεις, για τις αποζημιώσεις που έχετε εξαγγείλει, προκαλούν πρώτον μια απίστευτη γραφειοκρατία με όρους και προϋποθέσεις που απαιτούνται, μια απίστευτη σύγχυση που έχουν προκαλέσει τα απανωτά συμπληρωματικά και διευκρινιστικά ΦΕΚ για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει, πόσα και πόσοι δικαιούνται αποζημίωση, αν τα χρήματα που μπήκαν στους λογαριασμούς μπορούν να τα σηκώσουν ή όχι, και αν τα σηκώσουν και μετά τους ζητηθεί να τα επιστρέψουν, τι γίνεται. Δηλαδή αυτά τα χρήματα που βάλατε δεν είναι έκτακτη οικονομική ενίσχυση, έτσι, να μην γελιόμαστε τώρα. Και δεύτερον, είναι ανεπαρκέστατα μπροστά στο εύρος των καταστροφών. Ανεπαρκέστατα. Τα ΦΕΚ βάσει των οποίων εντάχθηκαν οι σεισμόπληκτες περιοχές στο καθεστώς της έκτακτης ανάγκης δεν έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr με αποτέλεσμα πολλά χωριά να έχουν μείνει έξω από το καθεστώς των αποζημιώσεων. Λέτε ότι θα λυθεί το ζήτημα. Ακόμα και έτσι να είναι, γιατί αυτή η καθυστέρηση. Ακόμα και σε αυτούς τους οικισμούς που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα, όπως το Αρκαλοχώρι, στην ίδια οικογένεια μπορεί να φαίνονται τα ακίνητα στον έναν αδερφό και στον άλλον αδερφό να μην φαίνονται. Ορισμένοι δηλαδή δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τα ακίνητά τους εντός του συστήματος.
Επιπλέον, το 80% λέτε είναι κρατική χρηματοδότηση, επιδότηση και το υπόλοιπο είναι άτοκο, υπόθηκο δάνειο που βαραίνει τον ιδιοκτήτη. Αλήθεια. Ποιος μπορεί να βάλει υποθήκη και ποια τράπεζα θα του χορηγήσει δάνειο υπό αυτές και τις ειδικές και τις γενικές οικονομικές συνθήκες. Επίσης, το νέο ΦΕΚ θέτει όρια και στο ύψος των στεγαστικών αποζημιώσεων, διευκρίνοντας ότι χρηματοδοτεί σπίτια έως 150 τετραγωνικά μέτρα αντί για το σύνολο της περιουσίας τους και οριοθετεί συγκεκριμένο πλαφόν αποζημίωση ένα τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχει καταστραφεί ένα κτίριο ή δύο 250 τετραγωνικών μέτρων, θα αποζημιωθεί για τα 150. Για τα υπόλοιπα, ποιος θα τον αποζημιώσει ή θα το στείλετε στην τράπεζα για δάνειο. Οι περιβόητες προκαταβολές που πιστώθηκαν σε λογαριασμούς, όσοι έχουν λάβει, δεν μπορούν να τις εκταμιεύσουν, αφού πρώτα πρέπει να περιμένουν τον τελικό έλεγχο, το δευτεροβάθμιο, να βάλουν το χέρι στη τσέπη για τα κοστολόγια και για τα παράβολα, να προσκομίσουν φάκελο με προϋπολογισμό εργασιών, άδειες οικοδομής ή επισκευών, ε9 και, δηλαδή τι να σας πω τώρα. Εν τω μεταξύ έχει εξελιχθεί σε κανόνα το γεγονός ότι τα συνεργεία της ΔΑΕΦΤ με κυβερνητική εντολή, και βάζω πολλά θαυμαστικά εκεί, με κεφαλαία μάλλον, και παρά τις αντιδράσεις των μηχανικών της ή των υπηρεσιών, τα χαρακτηρισμένα κτίρια στον πρώτο έλεγχο ως ακατάλληλα, κίτρινα δηλαδή, μετατρέπονται στο δευτεροβάθμιο σε πράσινα, δηλαδή ως κατοικίσιμα. Απαράδεκτο, το καταγγέλουμε εδώ μέσα και να πάρετε θέση. Πολλά έχουν υποστεί μη δομικές, μα σημαντικές, μη αποζημιώσιμες βλάβες, αποτελώντας κίνδυνο για τη ζωή τους. Τι θα γίνει με αυτά? Θα αποζημιωθούν? Ποιος τα χρεώνεται? Αν έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς η προκαταβολή αυτών των πληγέντων, θα κληθούν να τα επιστρέψουν. Και αν τα έχουν ξοδέψει για άλλες πρώτες ανάγκες, και δικαιολογημένα λέμε εμείς, να γιατί κάνουμε την πρόταση για το επίδομα ειδικού σκοπού, έτσι, θα κληθούν να βγουν στη ζητιανιά για να τα επιστρέψουν. Ή θα πουν πρόστιμα, ή θα τους παταλισσοδεμένους μέσα. Είναι ερωτήματα που προκύπτουν, κύριε Υπουργέ. Και αν η κοστολόγηση της αποζημίωσης είναι χαμηλότερη από τα καθορισμένα κλιμάκια, τι προβλέπετε για το υπόλοιπο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης? Τέλος, για τις κατεδαφίσεις. Ο σεισμός ισοπαίδωσε τα πάντα. Και μέχρι στιγμής δεν έχει κατεδαφιστεί έστω και ένα κτίσμα, κινδυνεύοντας σύν της άλλης η ασφάλεια των κατοίκων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δώσανε 800 χιλιάρικα στο Δήμα Αρκαλοχωρίου για να κάνει κατεδαφίσεις και έχουν εμφανιστεί εντωμεταξύ κάτι επιτίδη επαγγελματίες που λένε να κάνουν κατεδαφίσεις, εργολαβία δηλαδή, με από 70.000 έως 120.000 το χτίσμα. Εδώ γίνεται πάρτι, πανηγύρι γίνεται, μπίζνα ολόκληρη στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Άρα λοιπόν σας καλούμε, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε. Θα γίνει άμεσα η καταγραφή των ζημιών στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, να διευρυθούν και να ελεγχθούν παρατυπίες που έχουν γίνει κατά τη διαδικασία του δευτεροβάθμιου έλεγχου για τη μετατροπή των κτηρίων από μη κατοικίσιμα σε κατοικίσιμα? Και δεύτερον, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, για την αποζημίωση όλων των πληγέντων σε σύντομο χρονικό διάστημα για το 100% της ζημιάς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά επιχειρήματα. Ελάτε, κύριε Σιτικάκη, δάνεια, παράβολα, μηχανικούς, άδειες οικοδομών κτλ. Και τέλος, η διαδικασία των κατεδαφίσεων για την μόρο παχτήρια και η μεταφορά των μπαζών να γίνει με έξοδα του κράτους, χωρίς καμία επιβάρυνση των συμπλήκτων. Ωραία, κλείστε, κύριε Σιτικάκη.